Όμως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλαγές οι οποίες θα είναι θεαματικές. Μπορεί ακόμα και για εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο και σας έχουμε ζαλίσει με εκείνο τον ουρανό που είναι στο δικό σας δεκαήμερο, να φέρει καινούργια δεδομένα. Καινούργια συναισθηματικά, πολλοί κεραυνοβόλοι έρωτες θα πέσουν αυτόν τον καιρό, ενώ στο χώρο, σήκωσε το κεφάλι μόνο στους κεραυνοβόλους έρωτες, αυτό παρατηρώ. Όλο έρωτες, λες και όλο, όλο σεξ μας κάνουν, άσχετο να με τους έρωτες. Το θέμα δεν υπάρχει κανένα συνέστημα, κατάλαβε. Ενώ θέλω. Αυτά τα μηχανήματα, ρε. Σπύρο, με συγχωρείς, Λίτσα μου. Παρακαλώ. Φίλε, θέλω να αποκατασταθεί λίγο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχει κομπλάρει το URL. Και θέλει το πρόξι να φτιάξει τη διεύθυνση. Και άμα μπορείς να κάνεις και ένα restart στη μητρική. Τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβα ότι το. Να τον μπερδέψω, ήθελα. Είσαι καταπληκτικό. Κοίτα το πλέμμα του Σπύρου, έντρομος. Λες και το πεις να οδηγείς αεροπλάνο. Με συγχωρείς, Κλίτσα. Αυτά που κάνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους κρυούς, ακόμα και ένα θέμα εργασίας θα μπορούσε να προωθηθεί. Για τους ταύρους μας, θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια. Μπορεί να έχετε επιτυχία σε ατελείωτες συζητήσεις που δεν πρέπει να καίνε οι συζητήσεις αυτές και μετακινήσεις. Μπορεί να έχετε θέματα τα οποία έχουν σχέση με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας, αλλά θέματα οικογενειακά που έρχονται στο προσκήνιο, έρχονται για να επιληθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί να βρείτε λύσεις, πώς θα περάσετε διακοπές, αν θα πάτε το καλοκαίρι, αν θα πάτε όλοι μαζί, κάτι με την οικογένεια γύρω-γύρω και βέβαια η συναισθηματική σας ζωή. Αν είστε γεννημένοι 3, 4, 5 Μαΐου, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα καλή, εκτός από εκείνα τα οικονομικά που πάντα μας φορτίζουν. Για τους διδύμους, η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Αν ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα, κάποια εξοδάκια πολλά βλέπω τα οποία συνεχίζονται. Θα δείτε την οικογένεια αυτό το Σαββατοκύριακο και έχετε να πείτε πολλά και να ξοδέψετε πολλά. Αλλά μετακινήσεις και συζητήσεις, έστω και αν ο Θανάσης μέσα του κάτι λέει, θα τις κάνετε. Για τους καρκίνους μας, θέλω να στείλω φυλάκια σε ένα καρκινάκι, τη Μαγδαλίνη, τη φίλη μου, ένα μικρό κοριτσάκι που τρώγαμε χθες μαζί. Και είσαι πολύ γλυκιά και πολύ αγαπημένη. Λοιπόν, τα κοριτσάκια, τα καρκινάκια, από πολύ μικρά έχουν την τάση να παντρευτούν, να κάνουν σπίτι. Η Μαγδαλίνη, λοιπόν, που είναι μικρό κοριτσάκι, μου έδειχναν το σπίτι που της έχει φτιάξει ο παππούς της με όλα τα έπιπλα και έλεγε: όταν θα παντρευτώ, εδώ θα βάλω τα παιδιά μου, εδώ θα είμαι εδώ. Καταπληκτικό. Γεια σου. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν τους καρκίνους, μικρές μετακινήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Μην πιέζετε τις καταστάσεις που δεν βγαίνουν εκεί που εσείς θέλετε. Χαρείτε την κάθε μέρα και αφήστε ένα παράθυρο στην τύχη περιέργως για τα οικονομικά. Θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Ούτε εγώ που το λέω δεν το πιστεύω, αλλά κάπως έτσι είναι. Των τελευταίων ημερών. Όμως θα έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα τα οποία θα ανεβάσουν το ηθικό σας και των πρώτων ημερών ζείτε μια πάρα πολύ καλή περίοδο, υποφεληθείτε. Λιοντάρια μου, είναι δικό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Το τρίγωνο του ήλιου ουρανού μιλάει για καινούργια δεδομένα, θέματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό. Να κάνω μια παρένθεση και θα πω. Για εσάς που είστε γεννημένοι τον Αύγουστο, νομικά θέματα, συμβόλαια, συμφωνίες, εξωτερικό, είναι μέσα στο μυαλό σας, μέσα στα πλάνα σας. Επειδή το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου ή το τρίτο ενδεχομένως να χαλάσει, αν έχετε τέτοια θέματα τώρα που μπορείτε να υποφεληθείτε, ρυθμίστε τα και μάλιστα και το Σαββατοκύριακο αν μπορείτε να τα κλείσετε, θα είναι πάρα πολύ καλά και ένα οικονομικό θέμα ευνοείται, ενώ σήμερα μπορείτε να δείτε φίλους. Παρθένη μου, μία Αφροδίτη τόση στο δικό σας ζώδιο. Για πες, η Αφροδίτη. Σας κάνει. Μας κάνει ερωτικά. Αλλά χωρίς συνέστημα, κατάλαβες, κανένα. Έχω και το Σπύρο εδώ πέρα, μου φίλε το τέτοιο. Έχει μπει στο nasa.com, δεν υπάρχει διάθεση. Ρε πλάκα μου κάνετε. nasa.com, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει διάθεση αυτό το πράγμα, δηλαδή οι άνθρωποι μου κάνουν πλάκα. Και δεν μπορώ να βγω κιόλας. Το τρελαθώ. Κοίταξε τον, γελάει κιόλας. Καλά τώρα με έκανες και δάκρυσα. Και δεν φύγει και το μακιγιά. Γιατί. Μάρε Λίτσα, να σου πω κάτι. Εγώ τι φταίω τώρα, μπορείς να μου πεις. Εγώ τι φταίω. Δηλαδή τώρα, και άντε να πεις, δηλαδή τώρα ο Σπύρος μπήκε στη NASA. Για ποιο λόγο δεν είναι, να καταλάβω. Για να δει για τον Άρη, ρε παιδί μου που λέγαμε. Θες να δηλώσει συμμετοχή στο reality που λέγαμε. Γι' αυτό. Έλα, σε παρακαλώ, με έκανες να κλαίω. Λοιπόν, για τους Παρθένους, η Αφροδίτη ευνοεί πάρα πολύ. Καλό, ε. Εντάξει, παιδιά σου.